θέμα είναι και θέλω να αναφερθώ και κάτι. Αντί να ψάχνουμε τη λίστα Λαγκάρντ. Ναι. Δεν λέγεται Λαγκάρντ. Πώς λέγεται? Τραγκάρντ. Τραγκάρντ. Ναι. Λοιπόν. Δώσ' το! Θερισμού με τους θεματοφύλακες του πιο σκληρού κρατισμού που τόσο τα κόμματά τους έχουν ταλαιπωρήσει αυτόν τον τόπο. Μιλάει για το Πασόκ. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πώς θα συγκυβερνούσε με το Πασόκ που έφτιαξε το κρατικό δίαιτο κράτος? Τι του ζητάει τώρα ο Βενιζέλος? Να τα λέω εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Του ζητάει να γίνει αντιπρόεδρος. Και επειδή έχει ρογμές, έχει ρογματώσεις παντού, θέλει το Βενιζέλο μέσα και τρέχει και ο Κουβέλης να σωθεί. Ο οποίος μυρίζει από πάνω μέχρι κάτω, είναι ομιλικός, όλο μέχρι κάτω είναι. Ο άλλος είναι εξαερωμένος, του φεύγει. Σκεφτείτε η κυρία Τζάγκρη, ας πούμε, λέει, δεν το ξέρω, θα δω τι θα ψηφίσω. Ο κύριος Κασής λέει, αυτοί δεν φοράνε παντελόνια, εγώ φοράω και δεν τα κατεβάζω. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, μιλάμε για σαλούν, δεν μιλάμε για πολιτικό φορέα. Πώς θα κάτσει ο άνθρωπος? Αλλά πάμε πιο κάτω να δούμε τι άλλο μας έλεγε το Μάιο του 2011 στο Ζάπιο ο φίλος μου ο Αντώνης. Πάμε λοιπόν στο σχέδιο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας με δημιουργικό σοκ. Πρώτον, μείωση των φορολογικών συντελεστών, τολμηρή και αποφασιστική. Άμεση μείωση, ώστε να τυνιώσει η οικονομία από την πρώτη μέρα, αλλά και μεσοπρόθεσμη, ώστε να αρχίσει να βελτιώνεται η ψυχολογία και οι προσδοκίες της αγοράς. Προτείνουμε συντελεστή κερδών 15% ίδιο για όλες τις εταιρείες, αυτό που διεθνώς λέγεται flat rate. Και φορολόγηση στα μερίσματα 15% από το σημερινό 25%. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής εισοδήματος θα υποχωρήσει σε πρώτη φάση από το 45% στο 40% με λιγότερα κλιμάκια. Σε 3 χρόνια δεν θα ξεπερνά το 30%. Το ΦΠΑ από το 23% που είναι σήμερα στο 19% για την υψηλή κατηγορία και από το 13% στο 9% για τη μεσαία. Επίσης θα πέσει στο 4,5% για κλάδους όπως ο τουρισμός, το τουριστικό πακέτο. Και σύντομα θα δούμε και τη θετική επίπτωση στον πληθωρισμό. Κυρίες και κύριοι, είχε δίκιο, αλλά δεν μπόρεσε να τα κάνει. Δεν μπόρεσε να τα κάνει. Με ποιον να τα κάνει, με το Ζίγδη, με το Βενιζέλο? Με ποιον να τα κάνει? Με τη γερμανική πρεσβεία, τον κύριο Ράιχεμπα και το Βερολίνο? Η χώρα είναι υποκατοχή. Είναι σε καθεστώς ζόφου. Είναι χουντάρα. Και μάλιστα χουντάρα εποπτευόμενη από το Task Force. Κάτι ξέρω. Τόσα και κάτω στην Κύπρο και παντού. Δεν μπορεί να κουνηθείς, δεν μπορεί να μιλήσεις. Πάμε όμως πιο κάτω. Βενιζέλος μας. Ομιλία κομμωτινή. Τώρα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τον Ιούνιο δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Δώστο σε παρακαλώ, διότι... ξεφούσκωσε. Τώρα μπορούμε πράγματι να εγγυηθούμε πως τον Ιούνιο δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Δεν θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν θα γίνουν τυφλές οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Αντιθέτως, θα δώσουμε έμφαση στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές σε ένα μικρότερο, καλύτερο κράτος, πιο φιλικό για τον πολίτη. Είναι αυτό που λέμε καθέξιν ψεύτης. Και είναι πρόσφατη ομιλία. Θα σας πάω όμως στον άλλον, ο οποίος είναι αριστεροδέξιος, με δεξιοστροφοαριστερές στροφές. Στη μέση έχει... Τι έχει, ρε? Πώς το λέμε αυτό το ποτό που ρίχνουμε μέσα όταν το χτυπάμε πολύ, το... Πώς το λέμε, ρε παιδί μου, το κοκτέιλ αυτό. Το Σε... καλό, ρε παιδί μου. Καλούμπα, καλού. Πώς καλούα, το καλούα, καλούα. Καλούα, καλούα. Δώσε μου κουβέλι, καλούα. Δώσ' το. Για μια Ελλάδα με ανθρώπινο πρόσωπο, με αισιοδοξία,
με πίστη στις δικές μας δυνάμεις. Για μια Ελλάδα που πρέπει να έχει κυβέρνηση στις 18. Κυβέρνηση προοδευτική και σταθερή. Που θα κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ και την κοινωνία όρθια. Με μια ανοιχτή αγκαλιά σε κάθε πολίτη εδώ, σε κάθε φίλο της χώρας έξω, αλλά και με το χέρι ψηλά να δείχνει το στόχο, αλλά και να λέει όπου χρειάζεται και σε όποιον πρέπει να τ' ακούσει. Όχι, έως εδώ, φτάνει πια, με μέτρα που στρέφονται κατά των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης. Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη, ήρθε η ώρα για πρόοδο, για δουλειές στους νέους και στους ανέργους, για να είμαστε δίπλα στους αδύναμους, τους φτωχούς και τους απελπισμένους. Ήρθε η ώρα για τη νίκη του λαού μας. Προσέξτε, δηλαδή, μιλάμε για Μπακάρτη, δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το καταπληκτικό. Πρέπει να ακούσετε δε και το επόμενο 30 δευτερόλεπτα. Για να συνειδητοποιήσετε το 12 πόσο έτρεξαν τα ψέματα. Δώσ' το! Αποδέσμευση από το μνημόνιο. Με επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής έως και το 2017. Πάγωμα των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μετενέργειας. Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση και πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της παραοικονομίας. Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Περιττό να σας πω ότι σήμερα και αύριο παραλύει όλη η χώρα. Να κρατάτε δύο πράγματα στο μυαλό σας. Τα 31,5 πάνε τράπεζες. Τέρμα. Και αν έρθουν, όποτε έρθουν θα πάνε τράπεζες. Δύο. Μοιρασμένα όλα. Έχει αρχίσει το μεγαλοκάναλο, το μέγα και τα δίνει. Μπιλιμπίλι. Δώσ' το. Δώστο. Και κυρίως Όλγα, στο μέτωπο της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, η διαδικασία της υποβολής των μη δεσμευτικών προσφορών. Πέντε τελικά οι μνηστήρες για τη ΔΕΠΑ από 17 που είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον. Η μοναδική δυτική εταιρεία η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον, κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά, είναι η M&M Gaz, είναι κοινή εταιρεία των ομίλων Motor Oil και Μυτιλινέου, δύο ρωσικές εταιρείες, η Gazprom και η Sintes, μια Ισραηλινή, η Israel Corp, και η κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν, η Σόκαρ. Για τον ΔΕΣΦΑ υπήρξε αποκλειστικά προσφορά, κατέθεσε η κοινοπραξία GEC Terna, από κοινού με την τσέχικη PPF Capital Partners. Πρέπει να πούμε πάντως ότι και στο διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, το ρίσκο της χώρας φαίνεται ότι επικράτησε, καθώς δεν εκδηλώθηκε τελικά το αναμενόμενο ενδιαφέρον από μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, οι οποίοι είχαν ενδιαφερθεί, και ιταλικοί και ισπανικοί και ολλανδικοί μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι τελικά δεν κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές. Όλα. Χαμός γίνεται. Στο πρώτο κομμάτι έχει μπει η Motor Oil, ο κ. Βαρδινογιάννης, και έχει μπει και ο κ. Μυτιλινέος, για τον οποίο υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα για κάποιες διαφορές που έχει με τη ΔΕΗ. Και από πίσω είναι η Gazprom, βέβαια. Όταν λέμε Gazprom και οι άλλοι Ρώσοι, είναι και ο κύριος Κοπελούζος, βέβαια, μέσα. Εκτός αν δεν είναι ο άνθρωπος, και τον αναφέρω και ζητώ συγγνώμη, αλλά όταν ακούω μεγάλες ρωσικές εταιρείες, αισθάνομαι ότι είναι ο Προμηθέας μέσα κάπου εκεί. Μετά όμως είναι η GEC Terna. Η GEC Terna είναι. Καλησπέρα, Σταύρο μου. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Μπορεί το μαγαζί να έχει ανοιχτά δάνεια, αλλά εκεί στους διαγωνισμούς είμαστε μέσα. Οι φίλοι μας, όχι εμείς, ή τα φιλαράκια μας. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Κύριε Παναγούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από ό,τι είδα, κάνατε και δηλώσεις εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δηλώσεις, έχει δραστηριοποιηθεί. Εγώ θα διαφωνήσω απόψε μαζί σου για πρώτη φορά. Ό,τι θέλεις. Παρουσίασες τους τρεις αρχηγούς και είπες ότι είναι ψεύτες.
Δεν είπα, ψέματα λέγανε, λέω. Είναι οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες που έχουν περάσει σας ποτέ από το τόπο. Όχι, μην σας παρακαλώ, κύριε. Έχετε ασυλία, εγώ δεν έχω, κύριε. Είναι οι μεγαλύτεροι. Εγώ δεν έχω, κύριε. Είναι οι μεγαλύτεροι. Να το ξέρει ο κύριος Παπαδόπουλος. Είναι οι μεγαλύτεροι πολιτικοί. Τρώμε ξύλο, δεν είναι. Μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες που έχουν περάσει. Εντάξει, κύριε Παναγούλη, δικό σας. Και λες ότι έχουμε. Κύριε Καλογερινέ, να καταγραφεί και να περάσει στο αρχείο Στάτης Παναγούλης πολιτική ασυλία βουλευτής. Πολιτική και οικονομική χούντα έχουμε σήμερα. Έχουμε αστυνομικό κράτος. Ναι. Έχουν καταργηθεί οι δημοκρατικές ελευθερίες που με τόσους αγώνες έχει κατακτήσει ο λαός μας. Και αναφέρθηκε σε κάτι άλλο για τον ΟΠΑΠ. Ξέρεις, αγαπητέ. Εγώ αναφέρθηκα. Λόγια είπα, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι γίνεται με τον ΟΠΑΠ που ένας παίρνει τον άλλο τηλέφωνο και του λέει ξυσκή και τέτοια. Δεν τα ξέρεις. Αύριο μεθαύριο, άστα. Είναι κάτι που δεν ξέρεις και είναι επίσημο έγγραφο. Ναι, τα τελευταία πέντε χρόνια οι εισπράξεις του ΟΠΑΠ είναι 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο! 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το δίνει έτσι κοψοχρονιά ο Αντώνης με τον Φώτη. Είπαμε. Εισπράξεις. Τα καθαρά κέρδη. Μη μου το κατηγορήσατε. Τα καθαρά κέρδη είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια. Μη μου το κατηγορήσατε. Στα 3. Και είναι η επίσημη απάντηση του φίλου σου που τον έχεις φιλοξενήσει εδώ. Ποιο είναι φίλος. Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Τζαβάρα. Α, εδώ. Ναι. Γιατί το έχει υπογράψει. Ε? Το έχει υπογράψει. Γιατί είναι υπουργός πολιτισμού. Α, και υπάγει το. Α, εκεί είναι ο Τζαβάρας. Ε, εκεί εκεί είναι. Λοιπόν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και ο Αρβανίτης είναι καπέλο από πάνω. Πώς λέγεται ο Αρβανιτόπουλος. Είναι υπουργός παιδείας. Από πάνω καπέλο. Από πάνω, από πάνω καπέλο. Και για να δεις πόσο πολιτικοί απατεώνες είναι. Εγώ εσείς μιλάτε. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Έχω πει. Όχι. Τους ρωτάω να μου πούνε. Ναι. Πού δώσανε τις διαφημίσεις και τι απαντάνε. Ναι. Ποιο το μέγεθος της διαφημιστικής δαπάνης του οργανισμού το αυτό διάστημα αναλυτικό στα μαζικά μέσα. Παιδί μου τώρα δηλαδή. Με βάση τις ανωτέρες αρχές ναι. Εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία. Έλα. Ναι. Εντάξει. Γιατί τα μεγάλα κανάλια. Τώρα εσύ είσαι σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται ομιλικά, δηλαδή γιατί εγώ βλέπω ας πούμε κάτι πρόσωπα που κινούνται. Δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν το λέω για σένα. Για σένα δεν το λέω. Να. Ξέρω ότι εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι. Και πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και ικανά στελέχη. Σίγουρα. Και στελέχη. Που θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τσιριτσάτουλα. Να το πάρεις, το χαρίζω. 25 δις ναι. Και έχει υπογραφεί για ναι. Βεβαίως. Αυτά σου είναι πολύ πράγμα εδώ. Είναι πολλό το. Πολύ πράγμα. Το θέμα είναι και θέλω να αναφερθώ και κάτι. Για να αντί να ψάχνουμε τη λίστα Λαγκάρντ. Ναι. Δεν λέγεται Λαγκάρντ. Πώς λέγεται. Τραγκάρντ. Τραγκάρντ. Λοιπόν, αυτή τη βγάλανε για σένα. Και να σου πω γιατί. Γιατί. Γιατί είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που υπηρέτησε στο σύστημα 30 χρόνια και σου λέει πώς έφυγε αυτός από το Μαντρί. Πώς έφυγε. Έλα, ρε. Ναι. Πώς έφυγε ο Τράγκα σου λέει από το Μαντρί. Ήταν δικός μας. Εάν πω εγώ οτιδήποτε, μετράει λίγο στον κόσμο. Όταν τα λέει ο Τράγκα όμως μετράει πολύ. Λοιπόν, έλα, θέλεις να βρούμε τα κλεμμένα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Να ψαχτούμε όσοι έχουμε περάσει μέσα από τη Βουλή από το 1974 μέχρι δόθε. Βάζεις δύσκολα. Όχι. Όχι, όχι. Όχι βάζεις δύσκολα. Όχι. Κύριε Καλοκαιρινέ, σας παρακαλώ και κάτι να άλλο... κρατηθούν αντίτυπα. Δηλαδή και κάτι... πόσα είχαν όταν μπήκαν και πόσα είχαν όταν βγήκαν. Σας παρακαλώ. Εγώ το λόγο μου γιατί μετά από λίγες μέρες θα βγουν κι άλλα. Όχι μόνο οι κυβερνητικοί βουλευτές ή όσοι χρηματίσαν οι υπουργοί ή υφυπουργοί. Ναι. Δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, νομάρχες. Και τα λοιπά και βάλει μια τέλεια να δώσω και ναι, τον λόγο λίγο. Θα τελειώσω με το εξής. Ναι. Όχι, θα σου ξαναδώσω ναι. Λίγο. Μισό λεπτό. Εντάξει. Κρατήσου λίγο. Γιατί θέλω να σου πω και κάτι είναι σημαντικό Μιχάλης, να το ακούσεις. Πριν πα... όχι, να το ακούσεις. Είναι ωραίο αυτό. Θα το βάλεις μετά. Ποιος είναι ο συνεταίρος του Λαβρεντιάδη. Δεν ξέρω. Μεγάλο υπουργός. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Καλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ αυτά που λέει το Μέγκα να μεταδίδω. Μόνο ότι λέει το Μέγκα. Από εκεί. Τι να κάνω εγώ. Μεγάλο κανάλι, εδώ είμαστε...
Στη Λεμεσό την αγάπη μου. Ναι, και μετά δεν κατάλαβα κάτι, ρε παιδιά, για να πάω πάλι στους καλεσμένους μου. Γιατί τα διάβαζα αυτές τις μέρες. Τα έχω χαμένα, ρε παιδί μου, αυτά που διαβάζω. Εγώ 22 χρόνια έκανα να περάσω το κατόφλι της ΕΡΤ. Και το πέρασα την προηγούμενη Κυριακή μια ώρα και έγινε χαμός και είπαν πώς επιτρέψατε σε αυτό το κτίνος να διαβαίνει το κατόφλι της κρατικής, της δημόσιας τηλεόρασης και να περιβάλλεται ο ίδιος και τα λόγια του από το θεσμό της δημόσιας τηλεόρασης. Να θεσμοποιείται. Και χτες διάβαζα δηλαδή ότι δίνει 1.200.000 για μια παραγωγή έρτο χρόνο. Εκπομπή δημοσιογραφική, 1.200, 1.100, 1.300, ψηρά ετών. Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς γίνεται ρε παιδιά τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε γεια σας μέσα από τα μικρόφωνα δηλαδή. Μια φορά με καλέσαν στα 22 χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν από το Μητσοτάκη μέχρι τώρα ήμουν εχθρός του λαού, του συστήματος. Φεύγω πολύ γρήγορα. Ο Τσίπρας έκανε δηλώσεις, μίλησε πολύ χοντρά. Για να τον ακούσουμε, μισό λεπτό είναι, δώστε ρε παιδί μου, δώστε. Η τρικομματική κοινοπραξία του Μνημονίου, προκειμένου να γαντζωθεί στην εξουσία, παραδίδει τη χώρα ενέχειρο στους δανειστές. Παραδίδει την κοινωνία στην πυρά του Τρίτου Μνημονίου. Ξεφτιλίζουν και καταρακώνουν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Μετατρέπουν τη Βουλή σε μία λέσχη επικύρωσης των διαταγμάτων της Τρόικα. Δεν θα τους αφήσουμε να παραδώσουν τη χώρα. Θα τους αναγκάσουμε να προσφύγουν πολύ σύντομα στη λαϊκή ετιμιγορία. Θα πάρουμε πίσω τη χώρα, την αξιοπρέπεια, τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει. Εκλογές. Ζητάμε εκλογές. Δεν θέλω υπερβολές γιατί τον συμπαθώ. Εμένα προσωπικά σε μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις μου είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, μου λέει, κύριε Τράγκα, για να πάρουμε τον ΟΤΕ πίσω. Άρα πώς θα πάρεις τη χώρα πίσω, αφού σε έχει αφήσει ο άλλος να είσαι μπανανία. Κατά τα άλλα, εγώ συμπαθώ τον νέο. 38 ετών με ελπίδα. Που βαλάει ελπίδα. Αλλά δεν θέλω υπερβολές. Και ειδικά όταν βλέπω να δραστηριοποιούνται άλλοι παλαιοί πρόεδροι και τέτοια. Δεν θέλω υπερβολές. Τέλος πάντων. Πάντως, ότι ζητάει εκλογές μου κάνει εντύπωση. Ξεκίνησε ο ανένδοτος του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω να βγαίνει και εφημερίδα την άλλη εβδομάδα. Βλέπω ότι γίνεται κάτι της εδώ, κάτι της εκεί. Και το κυριότερο, βλέπω το γερμανό πρέσβη να ζητάει ακρόαση. Και να πηγαίνει να βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Δρακασάκη ενώ τους θεωρούσε λεπρούς. Καλό σημάδι. Κάνανε ενέσεις. Θεράπευσαν την νόσο του Χάνσεν. Και άρχισαν να τους βλέπουν οι Γερμανοί. Πάμε πιο κάτω. Το θέμα είναι που θα βρούμε, λέει, τα λεφτά. Δεν είμαστε ούτε μάγοι να κάνουμε έτσι. Εντάξει, το λέει και ο προσέξτε ίδιος. Να δείτε. Είναι εδώ... έτοιμος αυτό. Είναι πολύ έτοιμος, ναι, αυτό. Το λέει και ο ίδιος. Προσέξτε να δείτε κάτι. Εδώ έχουμε μεγάλο φαγοπότη. Βασικά στελέχη των κυβερνητικών κομμάτων και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, ο Αριστίδης και ο Αχιλλέας Φλόρος, ο Βασίλης Μιλιώνης, ο Στέφανος Σταφάκας και ο Σμυριλιάδης, ληστέψανε τη ΔΕΗ. Ήτανε αυτοί που είχαν αγοράσει. Είναι να πεις γιατί τα έχουν διαβάσει όλες τις εφημερίδες. Ναι, τα έχουν διαβάσει όλες τις εφημερίδες. Εδώ είναι 200 τόσα εκατομμύρια. Αυτοί τα πήραν και ξέρεις που τα πήγανε. 200 τόσα εκατομμύρια. Τα πήγανε στη Σιγκαπούρη, Χονγκόνγκ και στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, το Ντουμπάι είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, εγώ... φεύγω από σένα. Πάω στον φίλο μου. Εγώ θέλω να πω, δεν φεύγεις, δεν σε αφήνω να φύγεις. Θα με διώξει ο καλοκαιρινός. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε πάντοτε μόνο στους αρχηγούς. Αύριο, ναι, αύριο, αν δεν κατέβει 1.000.000 κόσμο στο Σύνταγμα το απόγευμα, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Τράγκα... Δηλαδή φοβάσαι ότι δεν το αποτέλεσμα το δόγμα του σοκ. Απεργούμε στο σπίτι μας, έτσι. Το δόγμα του σοκ τα προβλέπει αυτά και τα έχει διαβάσει ο κύριος Τράγκα. Όλες οι κινητοποιήσεις γίνονται στο μπάνιο μας, έτσι. Πώς το έλεγε, τραγουδό στο μπάνιο, άλλος με πάλμο λιβεδό. Στο σπίτι καθόμαστε στην πανιέρα, έτσι. Για να το πω δεν αντέχω τώρα για ποιότητα γλώσσα. Κλασσομπανιέρες κανονικά, πίσω κανονικά. Εσείς τι θα γίνει, αύριο θα έχουμε 1.000.000. Με συγχωρείτε, ναι. Με συγχωρείτε κύριε Δεπτά. Πάμε παρακάτω.